Ο κύριος Ανδρέας Καργόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, μέλος του ΔΣ της ΟΛΜΕ. Γιατί διαδηλώνεται, κύριε Καργόπουλο, σήμερα? Είναι δεύτερη κινητοποίηση. Η πρώτη απάντηση είχε δοθεί στη Φιέστα, λίγο κακόγουστο να σχολιάσω, που είχε δοθεί στον Άγιο Δημήτριο, σε σχέση με το νομοσχέδιο, το απαράδεκτο νομοσχέδιο που κατεβάζει η κυβέρνηση για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, την αυτονομία της σχολικής μονάδας και βέβαια την αξιολόγηση την ατομική των εκπαιδευτικών. Πάλι μες το καλοκαίρι θα ψηφιστεί αυτό, σύμφωνα με τον σχεδιασμό? Μας έχει πάει. Πέρσι, αν θυμάστε, με κλειστά σχολεία την άνοιξη, την προηγούμενη συζητάγαμε για το νέο Λύκειο. Με κλειστά σχολεία νομοσχέδιο για την τεχνική εκπαίδευση. Με κλειστά σχολεία νομοσχέδιο για την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής και την εκπαίδευση και την συλλογική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Και πάλι τώρα καλοκαίρι, περίμενε να κλείσουν τα σχολεία για να περάσει το επόμενο νομοσχέδιο. Μπορεί να μην πήρε κανένα μέτρο μέσα στην πανδημία για να στηρίξει το σχολείο, έχει χρησιμοποιήσει όμως την πανδημία για να περάσει το νομοσχέδιο πίσω από το άλλο. Όταν μιλάνε στην κυβέρνηση, θέλουμε τη θέση τη δική σας δηλαδή και τη ΟΛΜΕ, των δασκάλων, των καθηγητών, να γίνεται λόγος για αυτονομία του σχολείου. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, θέλουν να το παρουσιάσουν σαν κάτι δημοκρατικό, όμορφο, που δίνεται το περιθώριο επιλογής. Επί της ουσίας είναι μια διαφοροποίηση με βάση τον οικονομικό background των μαθητών από σχολείο σε σχολείο σε σχέση με το περιεχόμενο, το βιβλίο, τους οικονομικούς πόρους. Κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη και στις βασικές χώρες, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, στο όνομα της αυτονομίας και της παραπέρα δημοκρατίας, να το πω έτσι. Στην ουσία χωρίζουν τα σχολεία σε σχολεία φτωχών και πλούσιων, όπου προφανώς τα σχολεία των φτωχών κάνουν βιβλία χαμηλότερου επίπεδου. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει περάσει και στο εξωτερικό. Εδώ πέρα δεν είναι το προβλέπει ακόμα το νομοσχέδιο, προβλέπει μόνο το βιβλίο. Είναι διαφορετικό, διδάσκονται άλλα πράγματα τα παιδιά. Και βέβαια και οι υποδομές, αλλά και το προσωπικό των σχολείων είναι διαφορετικό. Άρα στο όνομα της αυτονομίας στην ουσία θα πάμε σε σχολεία πολλών ταχυτήτων, όπου τα παιδιά που είναι από πιο εύπορες, να το πω έτσι, κοινωνικές ομάδες, θα έχουν ένα πολύ καλύτερο σχολείο, τα οποία είναι λίγα, ενώ τα περισσότερα παιδιά θα έχουν ένα πολύ χειρότερο σχολείο. Επειδή έχω υπόψη μου λίγο το αμερικάνικο μοντέλο, δηλαδή μιλάμε για σχολεία χορηγών και όποιος βρίσκει το χορηγό. Η ίδια υπουργός είπε ότι ο διευθυντής θα μπορεί να αξιοποιεί τις υποδομές του σχολείου έτσι ώστε να βρίσκει πόρους για να τους χρησιμοποιεί για το σχολείο. Καταλαβαίνετε τώρα, για παράδειγμα, σε ένα επαρχιακό γυμνάσιο στη Ζάκηθο που είναι σε λιόμενα, μέσα στη θάλασσα, στην Κεφαλονιά, καταλαβαίνετε ότι η αξιοποίηση των χώρων δεν είναι η ίδια. Ξέρω αν τον νοικιάζει για κάμπινγκ το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, σε σχέση με ένα άλλο σχολείο. Ξέρετε, έχουμε αυτά όλα που κατέβασε το νομοσχέδιο, τα είχαμε πει και τα είχαμε συζητήσει και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και στο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Είναι μέρα με τη νύχτα το τι διδάσκεται ένας μαθητής π.χ. στην Αγγλία, σε ένα σχολείο φτωχής περιοχής. Από ένα πολύ καλό σχολείο, για παράδειγμα από το Eton, που είναι το καλύτερο σχολείο του κόσμου, ίσως, σε σχέση με τι διδάσκεται π.χ. στις φυσικές επιστήμες, στη γλώσσα, στην ιστορία. Έχουν άλλα βιβλία, υπάρχουν εκδοτικοί εκεί που διαφημίζουν κιόλας. Ο δικός μου εκδοτικός οίκος, ο AQA, π.χ. στην Αγγλία, λέει ότι απευθύνεται σε παιδιά που είναι πιο φτωχά, είναι πιο εύκολα τα συγγράμματα, πιο εύκολες εξετάσεις. Οι εκδόσεις Οξφόρντες διαφημίζουν ότι εμείς έχουμε ανώτερο επίπεδο, απευθυνόμαστε στο άλλο σχολείο, που είναι το σχολείο των πλούσιων, που θα σπουδάσουν τα παιδιά από εκεί, θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Αυτή έχει δείξει ευρωπαϊκή πείρα και αυτό έρχεται και στην Ελλάδα, σχεδιάζεται δεκαετίες, με τον πιο επιθετικό τρόπο περνάει από τα τελευταία νομοσχέδια και το τελευταίο αυτό που συζητάμε. Εξηγήστε μας τέλος, γιατί αντιδράτε εσείς αυτό το οποίο ακούγεται, ευχάριστα ακούγεται, αυτό που έχει να κάνει με την αξιολόγηση των δασκάλων, των καθηγητών? Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει ένας μύθος ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούμαστε και ότι κάνουμε ό,τι μας έρθει και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Αυτό είναι μεγάλος μύθος. Να ξέρετε ότι προφανώς υλοποιούμε το αναλυτικό πρόγραμμα που υπάρχει, απολογούμαστε στο Σύλλογο Διδασκόντων, υπάρχει παιδαγωγικός σύλλογος που συνεδριάζει τμήμα-τμήμα και μελετάμε τις επιδόσεις των μαθητών αλλά και τη δουλειά τη δικιά μας. Υπάρχει ο διευθυντής του σχολείου, αλλά και για ακραίες περιπτώσεις, να το πω έτσι, που μπορεί να υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα, υπάρχουν και άλλες δομές. Και πάνω απ' όλα, κύριε Βογιόπουλε, αξιολογούμαστε κάθε μέρα από 20 έως 30 ζευγάρια μάτια μέσα στην τάξη. Ξέρετε, ο εκπαιδευτικός εκτίθεται. Όταν μπαίνει μέσα στην τάξη, είναι δεν είναι καλά, μπορεί να έχει προσωπικά οικογενειακά προβλήματα, μπαίνει μέσα και πρέπει να δώσει την παράσταση. Και έχουμε μάθει να αξιολογούμαστε. Εναντιονόμαστε σε αυτή την αξιολόγηση του Υπουργείου, γιατί είναι μια βίαιη προσαρμογή, θα χρησιμοποιείται δηλαδή ένας μηχανισμός, ώστε ο εκπαιδευτικός να καταναγκαστεί και να εφαρμόσει αυτό το σχολείο που σας περιέγραψα πριν. Δηλαδή, δεν αξιολογεί το εκπαιδευτικός κατά πόσο μαθαίνει σε όλα τα παιδιά, για παράδειγμα, τους βασικούς νόμους κοινής της φύσης, της κοινωνίας, το πώς θα βγάλει ολοκληρωμένες προσωπικότητες από το σχολείο, ανεξάρτητους ανθρώπους, αγωνιστές, λέμε εμείς, που να καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται το κατά πόσο υλοποιεί αυτό που είπαμε πριν. Βρήκε προγράμματα ευρωπαϊκά. Βρήκε χορηγούς. Διάλεξε το βιβλίο το πιο εύπεπτο, το πιο λαϊκό, να το πω έτσι, για να κάνει στα παιδιά του μάθημα π.χ. στο Μενίδη. Ή προσπάθησε να του μάθει αυτό που περιέχει το άλλο βιβλίο, το οποίο είναι πιο δύσκολο και απευθύνεται στα παιδιά που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Είναι αυτό με τους πτυχικούς περιστερίου. Πείτε μου κάτι, κύριε Καρακόπουλε. Εσείς τι μάθημα κάνετε στο σχολείο? Χημεία, χημικό. Χημεία. Και κάνω και δεύτερη ανάθεση, φυσική, βιολογία. Αν και χημικός, προφανώς και εσείς και εμείς που δεν είμαστε τίποτα από όλα αυτά, ξέρουμε ότι το 60.000 είναι οι 52.000 αναπληρωτές φέτος και οι άλλοι 8.000 που συνταξιοδοτούνται. Είναι μεγαλύτερο από το 11.000 διορισμούς που είπε η κυρία. Αυτά είναι τα μαθηματικά. Και να πω ότι είναι ευθύνη μιας δεκαετίας όλων των κυβερνήσεων. Έχουν να γίνουν διορισμούς το 2008 στις τελευταίες εκτάσεις του ΑΣΕΠ, μέχρι το 2010 είχαν διοριστεί. Και είναι έτσι όπως τα λέτε. Είναι 52.000 αναπληρωτές, είναι 8.000 συνταξιοδοτήσεις. Οι 11.700 διορισμοί όχι απλά δεν λύνουν το πρόβλημα, απλά το συντηρούν. Δηλαδή του χρόνου θα έχουμε τα ίδια κενά που έχουμε και φέτος και το προσωπικό είναι, πώς να το πω, κατελάχιστο σε σχέση με τις ανάγκες, με τους υπολογισμούς που κάνει το Υπουργείο. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται και αυτό το προσωπικό με τους αναπληρωτές μαζί στις σύγχρονες παιδαγωγικές ανάγκες, πολύ περισσότερο στις ανάγκες τις τεράστιες που υπάρχουν από τα δύο προηγούμενα που έχουν προκύψει από τα δύο προηγούμενα χρόνια. Τις εκπαιδευτικές και τις ψυχολογικές και τις κοινωνικές. Γιατί όταν ανοίξουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο, δεν μιλάμε για μια νορμάλ χρονιά. Μιλάμε για μια χρονιά που θα ακολουθήσει δύο χρονιές που ήταν πολύ δύσκολες για τα παιδιά και σε γνωστικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Κύριε Καρακόπουλε, με τους κατελάχιστους υπολογισμούς, να το πω έτσι, του Υπουργείου και πάλι συντηρείται το πρόβλημα. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Και εγώ, και σήμερα είναι το συλλαλητήριο, δεύτερη κίνηση. Θα υπάρξει. Είναι τώρα, 7 η ώρα, στα προπήλαια. Ναι, και θα υπάρξουν και επόμενες κινητοποιήσεις. Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι να δώσουν για τα παιδιά τους. Είναι αυτή η μάχη, να το πω έτσι, μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Και βέβαια και από το Σεπτέμβρη θα υπάρχουν πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.